Τζίφο μου, εσείς, πάμε. Τι να πω για τον ναό του Τζόγου, όπου άλλο ένα ναό του Τζόγου κατάφερε να εξαρθρώσει η ελληνική αστυνομία στο κέντρο της Αθήνας. Να πούμε γι' αυτό, όπου οι συλληφθέντες, ούτε λίγο ούτε πολύ, 73 παρακαλώ άτομα στον ίδιο χώρο, εκ των οποίων οι 65 ήταν πελάτες. 73 συλλήψεις. 73 συλλήψεις. Παράνομο καζίνο. Ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν σημειώθηκαν τα χαράματα, λίγο πριν τα χαράματα. Σήμερα, όπου η υποδιεύθυνση Αττικής έκανε έφοδο σε κεντρικό κατάστημα των Αθηνών και κατάφερε να τους μπουζουριάσει, όπως θα λέγαμε στην καθομιλουμένη, όλους και πελάτες και εργαζομένους. Τώρα έχουν όλο το βιντεοληπτικό υλικό στα χέρια τους, γιατί το κατάστημα αυτό είχε βιντεοληπτικό υλικό για να βλέπουν τις ρουλέτες, πώς κινούνται και τα λοιπά, τα χαρτιά. Και επομένως αρχίζουν σιγά σιγά να αποδίδονται ευθύνες από την προανάκριση που συμβαίνει αυτή εδώ και όλα στη στιγμή που μιλάμε. Να κάνω ένα ερώτημα. Αμάν. Ποια βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ νίκιαζε χώρο σε παράνομο καζίνο? Πώς? Το ξαναλέω. Ρωτάω. Το ξαναλέω. Ποια βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ νίκιαζε χώρο της και είχε μετατραπεί σε παράνομο καζίνο? Το ξέρε, φίλε μου. Εννοείται και το ξέρε. Αυτό θέλω να το ακούσω. Ερωτώ. Θα έρθουν αποκαλύψεις. Υπάρχουν εδώ πέρα στοιχεία για όλα. Περιμένετε. Ποια βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ είχε χώρο και νίκιαζε σε παράνομο καζίνο? Και όταν άλλαξε ο διοικητής αστυνομίας, λέει: κλείστε το, σας το κλείνουμε. Γεια σας. Και τους έπεσε και τους έβγαιξε όλους. Το ηθικό πλεονέκτημα του κυρίου Τσίπρα είναι αυτό. Εγώ ερωτώ, ποια βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ? Έχω το όνομα, το έχω το όνομα. Και τα στοιχεία έχω. Όλα τα έχω. Ποια βουλευτήνα? Μπράβο το παρεάκι. Θα βγεις και να μιλήσεις, κυρία μου. Από μόνη σου. Σε προκαλώ να βγεις και να μιλήσεις ανοιχτά. Δεν προκαλείς εμένα να την πάρω ένα τηλέφωνο, σε προκαλώ. Προκαλώ την ίδια να βγάλει και ανακοίνωση. Και δεν με πάρει εμένα στο τηλέφωνο. Λά, ερωτώ. Κανένας από ερωτώ δεν την κυρία βουλευτήνα. Ο κόσμος ξέρει ποια είναι. Ξέρει ποια είναι. Ποια είσαι, κυρία μου? Θα βγεις και να μιλήσεις και να μας πεις. Είσαι στην κυβέρνηση, βουλευτήνα της κυβέρνησης. Σε ανάμεσα στους 300, όχι πρώην βουλευτήνα, όχι πολιτεύτρια. Αυτό περιμένω. Ενεργεία βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία νίκιαζε χώρο σε το χώρο της, τη διοκτησία της, στο να λειτουργεί παράνομο καζίνο. Για εγκληματία μιλάς τώρα, έτσι, αυτή όπου τη στιγμή. Όπου να πούμε ότι στο συγκεκριμένο χώρο είχε κάνει έφοδο και η ελληνική αστυνομία. Α, μάλιστα. Υπήρχε καταγεγραμμένα αυτά. Α, μάλιστα. Είχε κάνει έφοδο η ελληνική αστυνομία. Κυρία βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, σας θυμίζουν κάτι από αυτά που σας λέω? Ώστε ήταν βουλευτήνα λοιπόν η κυρία. Ήταν και είναι. Και είναι, ναι, αν και λες ήταν έτσι, και μην, είναι. Δεν μιλάμε για 100 χρόνια πριν. Έτσι. Μιλάμε για τα τελευταία χρόνια. Αλλά θυμήθηκα, κατάλαβα ποια επιχείρηση λες. Κατάλαβα. Είναι πολλές επιχειρήσεις, μην μπερδεύεσαι. Λες. Πάμε εδώ πέρα λοιπόν. Λες. Είναι πολλές. Πάμε εδώ. Εύχομαι. Κυρία βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, να θυμόσαστε ή έχετε ξεχάσει και θα τα ξεχάσετε? Εσείς. Εσείς. Θα επανέλθουμε στο θέμα τις επόμενες ημέρες. Τις επόμενες ημέρες, γιατί εδώ ό,τι έχουμε, το έχουμε με στοιχεία. Ό,τι λέμε εδώ, υπάρχουν στοιχεία. Και εδώ είναι ένα θέμα βόμβα. Είναι ένα θέμα βόμβα. Με την κυρία βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, ξαναλέω. Ναι, νίκιαζε σε χώρο του παράνομου καζίνου και εκείνη, ναι. Όχι ένα μικρό, μεγάλο, μεγάλος χώρος, υπερλούξ χώρος.
Όλα τα στοιχεία τα έχουμε στην κατοχή μας. Όλα τα στοιχεία τα έχουμε στην κατοχή μας. Πάμε τώρα, σας παρακαλώ πολύ, επειδή